Η σημερινή μας κινητοποίηση θα τελειώσει εδώ. Μετά από την κατάληψη που κάναμε το πρωί στο Υπουργείο Τουρισμού, αναγκάσαμε την Υπουργό Τουρισμού να μιλήσει μαζί μας, της θέσαμε τα αιτήματά μας, να κατεβάσουν κάτω τα χέρια από το ΕΦΑΠΑΞ, τα ξερά τους από το ΕΦΑΠΑΞ. Αυτό είναι το αίτημά μας εκεί. Ζητήσαμε ραντεβού με τον Πρωθυπουργό τον Τσίπρα, λέγοντας ότι στον κλάδο, στον μεγαλύτερο κλάδο που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα και που πάει σφαίρα 3 χρόνια, χρωστά, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, να κουβεντιάσει μαζί μας, να ακούσει ότι αν συνεχίσει την επίθεσή του βάζοντας χέρι στα λεφτά που μαζέψαμε επί 70-80 χρόνια, δεν θα υπάρχει έλεος και δεν θα υπάρχει επιστροφή. Μας είπε η κυρία Γεροβασίλη, την οποία συναντήσαμε ως κυβερνητική εκπρόσωπο, ότι θα φροντίσει να κλείσει σύντομα ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, σήμερα το θέσει κιόλας, θα τον ενημερώσει και για αυτά που της είπαμε, εν συντομία, και από εκεί και πέρα αυτό που έχει μεγάλη σημασία να καταλάβει ο κάθε εργαζόμενος και εργαζόμενη του κλάδου ότι μόνο αγωνιστικά μπορούν να ανοίγουν οι πόρτες. Και αν ανοίξουν οι πόρτες, συνάδελφοι και συναδέλφισες, από εκεί και πέρα μπορεί να βρεις τον τρόπο να πιέσεις. Τη δύναμη την έχουμε εμείς, δεν την έχει κανείς άλλος.